Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνιμο καθήκον όλων μας νομίζω ότι πρέπει να είναι η κατανόηση της πραγματικότητας και της συγκυρίας. Ζούμε μία περίοδο πολύ πυκνή σε γεγονότα, με καταιγιστικές αλλαγές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη. Έχουμε ένα τοπίο κοινωνικής καταστροφής, 25% μείωση του ΑΕΠ και πολλά άλλα. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα αποσταθεροποιημένο και απονομιμοποιημένο. Έχουμε γεωπολιτικές διεργασίες, επικίνδυνες και πολύπλοκες. Η χώρα είναι υπερχρεωμένη, υποεπιτροπία. Και ακόμα μια φορά η όλη συζήτηση για τις αιτίες της καταστροφής που γίνεται σήμερα θα ήταν τουλάχιστον γελία και υποκριτική, μην πω ότι είναι, αν δεν ήταν τόσο τραγική η κατάσταση. Η λογοκοπία και οι αποπροσανατολιστικές κατευθύνσεις είναι σε ημερήσια διάταξη. Πώς θα έργεψε το χρέος? Οι αναπτυξιολόγοι που κυβέρνησαν τόσα χρόνια τη χώρα, τι λένε? Γιατί το χρέος που είναι πράγματι εργαλείο καθυπόταξης και χειραγώγησης των λαών δεν θα έργεψε μέσα από λογιστικές κομπίνες? Φυσικά υπήρξαν και αυτές. Αλλά το χρέος θα έργεψε μέσα από πολιτικές που προωθήθηκαν. Οι κυριότεροι από αυτές ήταν η παραγωγική αποδιάρθρωση του τόπου και στη συνέχεια επιβλήθηκε η χρεομηχανή, η φοροασυλία του μεγάλου κεφαλαίου, οι ληστρικές για το δημόσιο συμβάσεις, οι επενδύσεις μαϊμού, θα μου επιτρέψετε. Ομνύεται όλες τις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Εμμανουλίδης ανέφερε ενδεικτικά στοιχεία και παραδείγματα από βιομηχάνησης της χώρας. Θέλω να ρωτήσω αλήθεια, το 2012 και μέχρι το 2014, σε αυτή την κυβέρνηση η οποία είχε success story και σε αυτό, πραγματικά θέλω να πει κάποιος πόσες επενδύσεις έλαβαν χώρα στη χώρα μας? Γνωρίζετε το ποσοστό των επενδύσεων? Θα ήθελα πραγματικά να το πείτε, αν το γνωρίζετε. Και υπήρξε η συνέχεια των έργων σας, είναι γνωστά, πελατοκρατία, ρουσφέτια, δανεικά, επίπλαστη ευημερία, κλεπτοκρατία. Μας λέτε πού είναι η διαφάνεια που θα επιβάλλονταν, τι ανέδειξαν οι επιτροπές. Θα τα δούμε, όλα πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί τα πάντα. Παρακολουθεί και τα φάλτσα τα δικά μας. Πολλές φορές, κατά την άποψή μου, και εδώ θα διαφωνήσω, δεν είναι εδώ με τον αγαπητό υφυπουργό, τον κύριο Βίτσα, δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε χαϊβάνια απέναντι σε τέρατα. Όμως όλοι παρακολουθούν αυτή την ενορχιστρωμένη ειδική ομάδα που κατασκευάζει ειδήσεις, δηλαδή ψεύδι. Άκουσα, ας πούμε, πάρα πολλές φορές και σήμερα, βέβαια, για την αντισυνταγματικότητα πολλών νομοθετημάτων αυτής της κυβέρνησης προεξάρχοντος του νόμου Παπά. Θέλω να ρωτήσω, με ποιο νόμο θα αδειοδοτηθούν τα κανάλια? Με ποιο νόμο? Μα με τον νόμο Παπά, φυσικά. Ο Παπάς έχασε το διαγωνισμό, αλλά όχι τον νόμο. Αντισυνταγματική κρίθηκε η ανάθεση της αδειοδότησης στην κυβέρνηση αντί για το ΕΣΟΡΟΥ. Ψέμα και πάλι ψέμα. Η καθεστωτική ανασύνταξη περνάει μέσα από την παραπληροφόρηση αλλά και τη δημιουργία μιας μαζικής ψυχολογίας είδας στον κόσμο. Τον κόσμο που τον ενδιαφέρει τι υπήρξε, τι προϋπήρξε αλλά και τι θα γίνει. Μία ρητορική για τέταρτο μνημόνιο. Τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση είναι το αποτέλεσμα της τρίτης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου, της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου μνημονίου, που συνυπέγραψαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τέταρτο μνημόνιο και έξοδος στις αγορές δεν γίνεται. Τέταρτο μνημόνιο θα σήμαινε νέο δανειακό πρόγραμμα. Θα σήμαινε ακύρωση του τρέχοντος. Θα σήμαινε αποτυχία ικανοποίηση στόχων. Εδώ έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Συνολική συμφωνία επιδιώκεται για έξοδο από την Επιτροπή. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, προβλήματα, κριτική, αλλά αυτό επιδιώκεται. Υπάρχει ένα κρεσέντο ηθικολογίας. Είστε ξεπουλημένοι, ψεύτες, ατιμάζετε τη συνείδησή σας, εξαπατήσετε, θα τιμωρηθείτε. Αυτά δεν είναι πολιτικά επιχειρήματα. Είναι συναισθηματική εκδραματοποίηση για λόγους εντυπωσιασμού και μάλιστα καφενιακού τύπου. Και βέβαια πάντοτε το επιχείρημα του success story. Πάντοτε το επιχείρημα ότι θα βγαίναμε στις αγορές. Πώς θα βγαίναμε στις αγορές? Χωρίς ρύθμιση χρέους. Χωρίς ρύθμιση κόκκινων δανείων. Γιατί δεν τα ρυθμίσατε? Δεν προλάβατε. Σας ρίξαμε. Χωρίς σταθερό τραπεζικό τομέα. Το πιο σημαντικό, χωρίς αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και παραγωγική ανασυγκρότηση. Θα βγαίναμε στις αγορές με μια οικονομία διαλυμένη, έρμεο στα χέρια των διεθνών καλοθελητών, με συσσαγωγικά, και των εγχώριων φίλων τους, όπως πάντα, για να μέναμε πάλι στην Επιτροπή ύστερα από λίγο. Αυτή είναι επί της ουσίας
κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Δύο λόγια για τη συμφωνία. Είναι προϊόν συγκεκριμένων διεργασιών, συγκεκριμένων δεδομένων, συγκεκριμένων συσχετισμών και βέβαια συγκεκριμένων πολιτικών μας επιλογών. Οι διεργασίες αυτές περιλάμβαναν και περιλαμβάνουν αξιολογήσεις για το ελληνικό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε το 2015 μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Έχουμε μία συμφωνία. Επιλέγουμε να κινηθούμε για την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους με την κοινωνία όρθια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι σύμμαχο, τουλάχιστον όχι αντίπαλο. Μας λέτε ότι η συζήτηση για το ελληνικό χρέος έχει ανοίξει. Είναι ψέματα. Είχατε ανοίξει εσείς δηλαδή τη συζήτηση. Εσείς ούτε μέσα στο κόμμα σας δεν μπορείτε να ανοίξετε τη συζήτηση για το χρέος. Καθοριστικός πάντως παράγων για την αποτελεσματικότητα και την υπεράσπιση της συμφωνίας στο σύνολό της είναι αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τη συνθήκη για την οποία πραγματοποιείται. Δηλαδή την ολοκλήρωση του καθεστώτος επιτροπίας, την επίτευξη σταθερότητας, την έξοδο στις αγορές, την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος, την ανάκτηση ελευθερίας ως προς δυνατότητα άσκησης πολιτικής. Υπάρχουν, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω τα δύσκολα μέτρα, υπάρχουν θετικές διατάξεις και βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι σημαίνει αυτή η έξοδος, η διέξοδος της χώρας. Τι σημαίνει αυτό το φως στο τούνελ? Πάνω απ' όλα, κατά την άποψή μου, σημαίνει μια χώρα να παράγει. Χρειάζεται μια άλλη οργάνωση παραγωγής. Το μοντέλο δεν μπορεί να έχει στοιχεία παρασιτισμού. Τμήματα της κοινωνίας δεν μπορούν να παρασιτούν σε βάρος άλλων τμήματων τους. Σημαίνει εμπλουτισμός της δημόσιας ζωής και εκπολιτισμός της. Σημαίνει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς. Σημαίνει ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Σημαίνει πάνω απ' όλα συνευθύνη των πολιτών και όχι ετεροκαθορισμός και ψεύτοσυνδικαλισμός. Δύο λόγια για τα ειδικά μισθολόγια, αν και μίλησε πριν ο Υφυπουργός. Υπάρχει και εδώ λογοκοπία για τους ένστολους. Για τους ένστολους υπάρχει λογοκοπία πράγματι. Κόπτεστε για τις ζωές των ενστόλων, όσων διαφυλάττουν τα εθνικά, δηλαδή τα λαϊκά συμφέροντα. Αλλά δεν τους έχετε αρκετή εμπιστοσύνη, ώστε να τους επιτρέψετε το συνδικαλισμό. Κόπτεστε για τους μισθούς τους, αλλά εσείς τους κόψετε δύο φορές. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Πολύ γρήγορα υιοθετεί την αναμόρφωση των ειδικών μισθολογίων με βάση δύο κατευθύνσεις. Την ανάγκη περιορισμού του σημερινού του αριθμού από 20 σε 7, την ανάγκη εξορθολογισμού των αποδοχών τους, των λειτουργών και των υπαλλήλων και βέβαια υπάρχει συγχώνευση επιδομάτων στο βασικό μισθό, ήταν μια πάγια θέση των εργαζομένων. Δεν γίνεται μείωση και πάνω απ' όλα διαφυλάσσεται πλήρωση η ιδιαιτερότητα της εργασίας. Τέλος. Δεν πείθουν κανέναν, αγαπητοί συνάδελφοι, κανέναν μα κανέναν, ότι σας έπιασε ξαφνικά ο πόνος για δημοκρατία και για το τι λένε οι καλούμενοι φορείς στις επιτροπές όταν εσείς οι ίδιοι ψηφίζετε μνημόνιο με την κοινωνία απέναντι. Δεν σας απασχολεί να πείσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακότερος των μνημονιακών. Δεν σας απασχολεί να πείσετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάλπικος. Ένα πράγμα, κατά την άποψή μου, επιδιώκετε. Να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας του ήταν που σας γύρισε την πλάτη. Που γύρισε την πλάτη στη διαπλοκή, στην υποτέλεια, σε ό,τι δηλαδή οδήγησε την Ελλάδα και τους Έλληνες στο να γίνουν πειραματόζωα στις ωρέξεις του Δουνωτού και των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη που δεν διαλέξαμε να πολιτικολογούμε χωρίς κόστος. Που δεν διαλέξαμε να αυτό αναπαραγόμαστε. Να έχουμε την ησυχία μας αλλά και το θαυμασμό σας ως μια συνεπή αριστερή δύναμη. Συγγνώμη που οι τοποθετήσεις μας δεν σταματούν στο δεν, αλλά επιμένουμε στην πολιτική πάλι για μετασχηματισμό. Συγγνώμη που μαθαίνουμε να προσανατολιζόμαστε στο τι και στο πώς. Συγγνώμη που κρατάμε τη διακυβέρνηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θα κριθεί από το αν πάστησε να ανοίξει δρόμο για τη διέξοδο της χώρας από την Επιτροπία, τελειώνω, κρατώντας την κοινωνία όρθια και υπηρετώντας τη δημοκρατία. Ο Ζουρνομαρδίας ταιριάζει καλύτερα σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας τον ξαναφορέσουν. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.